Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο Χρήστος Αρώνης, σκηνοθέτης, και πάλι εδώ μαζί σας για μία ακόμη φορά να μιλήσουμε για τον κινηματογράφο, για το παραμύθι του κινηματογράφου, να πούμε κάποιες πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να κάνετε τις δικές σας ταινίες και να τις φέρετε, να τις προβάλλουμε, να τις συζητήσουμε, να έρθετε και εσείς μαζί μας να συμμετέχουν στο φεστιβάλ του zoogla.gr του δικού σας καναλιού που θα γίνει το Μάιο. Πρέπει να πω ότι είμαι εντυπωσιασμένος από την ανταπόκριση που είχατε από το Facebook στην αναγγελία των σεμιναρίων που ξεκινάμε να κάνουμε εδώ στο zoogla.gr. Το εργαστήρι σινεμά για όλους. Ήδη υπάρχει κατηγορία ξεχωριστή στη σελίδα μας του Κάνω Σινεμά, όπου μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες. Ήταν εντυπωσιακό ότι κάποιοι από εσάς παραπονέθηκαν γιατί το κάνουμε, λέει, πάντοτε στην Αθήνα και όλα στην Αθήνα γίνονται. Όχι. Στην Αθήνα ξεκινάει πλουτικά. Το ξεκινάμε από εδώ, ανάλογα με το ενδιαφέρον σας, θα επεκταθεί και σε όλη την Ελλάδα. Καταλαβαίνετε, δύσκολοι καιροί. Τα χρήματα δεν υπάρχουν ούτε σε εσάς ούτε σε εμάς. Το παλεύουμε, ψάχνουμε χορηγούς. Κάντε ομάδες, θα στοιχήσει φθηνότερα έτσι κι αλλιώς. Όπου κι αν είστε, τηλεφωνήστε μας, ενημερωθείτε από τη σελίδα για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορώ να παρακάμψω το γεγονός ότι είμαστε αυτό τον καιρό, αυτές τις μέρες, έναν πατριωτικό, εθνικό, μια εθνική περηφάνεια. Γιορτάζουμε ένα όχι που υπόθηκε στην έναρξη ενός πολέμου, αλλά πρέπει να θυμηθούμε ότι δεν γιορτάζουμε το τέλος εκείνου του πολέμου. Αναρωτιέμαι αν έχει τελειώσει αυτός ο πόλεμος ή δεν έχει τελειώσει ακόμα και γιορτάζουμε απλώς εκείνη την εικονική, εκείνο το εικονικό όχι. Το εικονικό, επιτρέψτε μου, είναι δική μου άποψη, τοποθέτηση. Έχουμε ξαναπεί ότι ο κινηματογράφος είναι μια εικονική πραγματικότητα, προσωμιώνει με έναν εκπληκτικό τρόπο την αντικειμενική πραγματικότητα, παρά το ότι μπορεί να επέμβει και να παραβιάσει όρια, να δημιουργήσει μια εικονική πραγματικότητα που εμφανίζεται ως αντικειμενική πραγματικότητα. Αυτό θα είναι και το θέμα μας σήμερα. Ίσως θα ξέρετε, ίσως θα θυμάστε εκείνο το περίφημο μύθο του Πλάτωνα για τη σπηλιά, όπου στο YouTube αυτονούν τα βιντεάκια. Κλέψαμε ένα μικρούλι για να σας το δείξουμε κάποια στιγμή. Τώρα δηλαδή, αφού πούμε το εξής, ότι τελικά, όχι, ας το δούμε, να μην πούμε. Ο μύθος της σπηλιάς του Πλάτωνα. Imagine prisoners that have spent their entire lives chained deep inside a cave. They have been chained so that they cannot see behind themselves. And they are forced to stare endlessly at the cave wall in front of them. Behind them, a fire is burning. And between the prisoners and the fire is a raised walkway. Now imagine that each day, a menagerie of objects crosses the walkway. Animals and people carrying their wares to market. Their shapes create an intricate shadow play on the wall in front of the prisoners. This is the only world that the prisoners have ever known. The shadows and the echoes of unseen objects. Now, imagine that the prisoner is released. After some time adjusting to the blinding light, the freed prisoner will begin to experience the world outside of the cave for the very first time. And it is like nothing he could have ever imagined. With his new perception of the world, the man will of course want to return to his friends to share his incredible discoveries.
But the prisoners cannot recognize their old friend. He appears as all things do. His voice is a distorted echo, and his body is a grotesque shadow. They cannot understand his fantastic stories of the world outside of the cave. To them, it will never exist. This, of course, does not make the world outside of the cave any less real. Εδώ είμαστε λοιπόν. Πόσο παλιά είναι η αντίληψη περί του εικονικού κόσμου. Αυτοί οι άνθρωποι, οι δεσμότες εκεί μέσα στη σπηλιά, αντιλαμβάνοντας πραγματικό ένα κόσμο σκιών. Φανταστείτε τον εαυτό σας, τι ωραία αναπαυτικά στην πολυθρόνα, και απολαμβάνει τις σκιές που περνάνε μπροστά του σε μια τηλεόραση, με εικόνες που είναι κατασκευασμένες από κάποιους για κάποιον λόγο. Είμαστε εδώ λοιπόν για να απομυθοποιήσουμε τις εικόνες που μας τριγυρίζουν, που δεχόμαστε, που μας πνίγουν έτσι, με μηνύματα, με κώδικες, να φτιάξουμε δικές μας εικόνες, να φτιάξουμε δικές μας ταινίες, να σηκωθούμε από τον καναπέ, παιδιά, έστω να κάνουμε μια μικρή ταινία, να μιλήσουμε για τις ιδέες μας μέσα από μια απλή ιστορία που μια επόμενη φορά θα μιλήσουμε για το πώς γράφεται τεχνικά πια μία ιστορία, αυτό που λέμε σενάριο, που δεν είναι λογοτεχνία, είναι εργαλείο του σινεμά. Θα αναφερθούμε μια άλλη φορά, διότι μιλάμε για εικονικές πραγματικότητες. Έχουμε τη μεγάλη χαρά, εγώ την έχω, φαντάζομαι την έχετε και εσείς, να είναι μαζί μας μια φανταστική κυρία, δεν θα πω παντογνώστης της τεχνολογίας και της εικονικής πραγματικότητας, την Ηρώτη Κουφού. Κουφού. Κατέχει εξαιρετικά το μέσον του υπολογιστή. Εγώ σηκώνω τα χέρια μου, Ηρώ. Ναι, έχουν γίνει τρομερά πράγματα, αλήθεια είναι, στο κινηματογράφο με την για τεχνολογία. Για πες μας, το Matrix είναι μια ταινία που έχει αφήσει μια ιστορία. Το για Matrix, το εικονικό του πράγματος. Ναι. Νομίζω είναι και στηριγμένο, όχι νομίζω, είναι σίγουρα. Είναι σίγουρα στηριγμένο στην εικονική πραγματικότητα. Το Matrix είναι μια ιστορία και μια, ας πούμε, υπερπαραγωγή η οποία έχει τραβήξει όλα τα φώτα πάνω της, γιατί εκτός από το γεγονός ότι παρουσιάζει στην ουσία έναν εικονικό κόσμο, αυτόν του Matrix, έναν άλλο κόσμο, έχει χρησιμοποιεί και ιδιαίτερα ειδικά εφέ τα οποία ήταν πρωτοπορία στον κινηματογράφο. Σίγουρα οι εικονικές πραγματικότητες επηρέασαν τον κινηματογράφο ή ακόμη και δημιουργήθηκαν οι ίδιες από τον κινηματογράφο. Βλέπουμε δηλαδή τον εικονικό κόσμο του Matrix να λειτουργεί και παραλληλιστικά, θα λέγαμε, σαν έναν παράλληλο κόσμο, ένα παράλληλο σύμπαν. Αλλά στην ουσία αυτό που έχει δώσει την αίσθηση αυτή της εικονικής πραγματικότητας και ενός άλλου κόσμου είναι τα ειδικά εφέ τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί στη συγκεκριμένη ταινία, στο Matrix. Βλέπουν κάτι απίστευτα πράγματα εκεί μέσα. Πετάνε άνθρωποι, πετάνε σφαίρες, κινητοποιούνται σφαίρες, ειδικά στο πρώτο κομμάτι, ναι, εντάξει, ναι. Και το τρίτο επεισόδιο της σειράς. Ναι, πρόκειται για μια τριλογή η οποία πραγματικά ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο και τελειώνει πραγματικά με τον καλύκαλιστο τρόπο. Υπερκαλύτερο. Υπερκαλύτερο, ναι, πραγματικά. Στην ουσία η σκηνή που έχει μείνει σε όλους από το πρώτο Matrix είναι η σκηνή που ο Keanu Reeves κινείται σε slow motion, αργή κίνηση τα λέγαμε. Είναι η σκηνή που έχει αφήσει κάθε άνθρωπο με ανοιχτό το στόμα. Πραγματικά όταν το βλέπεις λες πώς μπορεί να δημιουργείται κάτι τέτοιο, αλλά είναι πολύ ειδικοί τρόποι, είναι τεχνικά εφέ, τα οποία δεν είναι τόσο δύσκολο να συμβούν. Δηλαδή μπορεί για το συγκεκριμένο να χρησιμοποιήθηκε απίστευτος εξοπλισμός και πάρα πολλά χρήματα. Ωστόσο έχουν βγει πάρα πολλά βίντεο στο YouTube, μπορούμε να πούμε, που σου δείχνουν με δύο κάμερες και απλά μια περιστρεφόμενη βάση πώς μπορείς να γυρίσεις μια τέτοια σκηνή. Να τα δούμε μετά αυτά. Ναι, ναι, θα τα δούμε. Θα παρακολουθήσουμε ένα Matrix κάποιο. Θα τα παρακολουθούμε στη συνέχεια. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα γιατί μπορεί κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν διαθέτει τα χρήματα και είναι ερασιτέχνης σκηνοθέτης να φτιάξει κάτι αντίστοιχο, με μικρότερο αντικείμενο βέβαια, γιατί μιλάμε για Hollywood πια εκεί. Και πάμε να δούμε λοιπόν τα πολλά χρήματα. Ναι, εννοείται. Okay. Matrix λοιπόν.
Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, ηρώ. Μάλιστα. Όλο αυτό είναι πλατό. Όλο αυτό είναι πλατό. Οι περισσότερες σκηνές του Matrix, το 85% δηλαδή των σκηνών, είναι μέσα στο πλατό της Fox. Δηλαδή αυτοκίνητα, καταστροφές, τούμπες. Όλα αυτά είναι μέσα σε πλατό. Τι συμβαίνει, είναι το motion capture, λέγεται το συγκεκριμένο εφέ. Και πώς λειτουργεί το συγκεκριμένο, χρησιμοποιήθηκε και στο Avatar. Είναι πάρα πολύ, ένα εφέ το οποίο δίνει τρομερές δυνατότητες στο σκηνοθέτη. Είναι βέβαια πάρα πολύ ακριβό σαν δυνατότητα. Μπορεί ο σκηνοθέτης να χρησιμοποιήσει τους συγκεκριμένους ηθοποιούς και με τους ηθοποιούς τους συγκεκριμένους να τους βάζει σε άλλα περιβάλλοντα. Δηλαδή, μπορεί στη συγκεκριμένη περίπτωση να μην υπήρχε καν γύρω-γύρω αυτοκίνητα και τέτοια. Ο άρρωτος κόσμος, ο Κώστας. Είμαστε μέσα στο Matrix. Είμαστε μέσα στο Matrix τώρα, ναι. Είναι μια εικονική πραγματικότητα. Ε, τώρα είμαστε στο πλατό, είμαστε στην ταινία, είμαστε στο Matrix. Πού ακριβώς είμαστε? Τώρα είμαστε και στο πλατό. Πρόκειται για διπλή πραγματικότητα στην ουσία. Τριπλή, μάλλον. Είναι η τριπλή δικιά εδώ, σου, ναι, είναι τρεις χώροι. 3D εντελώς, ναι. Τρισδιάστατο. Κώστα, δεν μας βγάζεις από το Matrix, ξέρεις να φοβάμαι. Είχαμε σφαίρα από εδώ πέρα. Μας είχες πει, ρόπρεπε, ότι μπορούν οι φίλοι μας να κάνουν, όχι τέτοια πράγματα βέβαια. Τέτοια, ναι, προφανώς, εντάξει. Αλλά με φθηνά, με μικρά μέσα μπορούν να κάνουν κάτι εντυπωσιακό, μπορούν να βοηθηθούν. Για πες. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν το bullet time ή bullet effect, είναι αυτό που βλέπουμε, είπαμε, το slow motion, που στην πραγματικότητα είναι μια κίνηση η οποία πραγματοποιείται κανονικά, αλλά μέσω ενός, θα λέγαμε, μιας επεξεργασίας κινηματογραφικής, φαίνεται σαν να πραγματοποιείται αργή κίνηση. Το συγκεκριμένο λοιπόν εφέ είχε επεξεργαστεί ένας εφευρέτης μηχανικός στο εργαστήρι της NASA, ο Mark Rober, ο οποίος είχε καταφέρει με μια κάμερα, δύο φακούς και μια περιστρεφόμενη βάση να πραγματοποιήσει μάλλον την ίδια τεχνική με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο. Μιλάμε τώρα για μηδενικό κόστος, έτσι. Μάλιστα. Βέβαια δεν είναι το ίδιο, γιατί δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις άνθρωπο, αλλά μικρά αντικείμενα. Αλλά και πάλι μιλάμε για μια καινοτομία η οποία μπορεί να έχει στο σπίτι του καθενός. Αυτά τα προγράμματα πού μπορούν να τα βρουν? Αυτά τα προγράμματα, αυτό το συγκεκριμένο κάμερα, δύο φακοί, περιστρεφόμενη βάση, είναι αντικείμενα. Δεν χρειάζεται κάμερα, δύο φακούς και περιστρεφόμενη βάση. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα. Έχει φέρει κάποιο παράδειγμα? Θα έχω φέρει, θα δούμε βίντεο για να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα βέβαια για τους νέους σκηνοθέτες. Ένα από αυτά πάρα πολύ καλό πρόγραμμα είναι το iMovie, το οποίο υπάρχει στους υπολογιστές τους Mac, είναι προεγκατεστημένο και πραγματικά μπορείς να γυρίσεις ολόκληρη ταινία μέσα από αυτό. Κάνεις φοβερά πράγματα. Έχεις κάνει κάτι τέτοιο? Δεν έχω ασχοληθεί, έχω δει όμως. Θα έκανα. Θα μου άρεσε δηλαδή να δοκιμάσω κάτι. Θα κάνω. Έχω σκηνοθέτη εδώ. Έχω τεχνικό. Βέβαια. Πάμε. Έχουμε να δούμε κάτι, νομίζω. Ναι, να πάμε τώρα σε ένα βίντεο για να δούμε πώς ακριβώς ο Mark Rober πραγματοποίησε το bullet time. Στο Matrix. Στο Matrix. Πάλι μάλλον. Κώστα, μην μας βάλεις μέσα. The problem is to pull it off like they did literally costs hundreds of thousands of dollars. So this is my attempt with a single GoPro camera and a $30 ceiling fan. So here's the rig. Down below you actually have just the motor for the ceiling fan, which is attached to this wooden platform right here. And then you can see the GoPro mounts right here, and we have two flashlights that point toward the object in the middle. That way there's no shadows on this background here. And this is sort of the key, because relative to the camera's frame of reference, this looks stationary, but the thing in the middle looks like it's spinning. So you plug in the fan to get the full speed. So here I am cracking an egg in real time, and then here's what the footage looks like. Thank you.
and there is this. Ιρό, τρελαθήκαμε. Είναι ωραίο αυτό. Μπορείς να πραγματικά να κάνεις πάρα πολλά πράγματα μόνος σου, χωρίς ιδιαίτερα. Καταρχήν, χωρίς καθόλου κόστος. Μπορείς να το περάσεις από ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή όλο αυτό και να κάνεις απίστευτα πράγματα. Πλησιάζει, προσυδειάζει λίγο στο Matrix, αλλά εντάξει, δεν είναι Matrix. Γιατί άλλο να έχεις έναν Keanu Reeves και να κάνει όλο αυτό το πράγμα, και άλλο να έχεις το αυγό, ας πούμε. Και να βάλουμε έναν άνθρωπο. Δεν ξέρω αν θα. Προφανώς αυτό πραγματοποιείται μετά με πρόγραμμα στον υπολογιστή. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι μπορείς να φτιάξεις με τέτοιο τρόπο τα καρέ έτσι ώστε να φαίνεται ότι πραγματοποιεί πιο αργή κίνηση από την πραγματική. Φαντάζομαι ότι κάπως έτσι πραγματοποιείται. Μάλιστα. Avatar. Avatar. Τι ωραία ταινία. Άλλο blockbuster. Πολύ ωραία ταινία. Και αυτή η ερωτικότατη. Ερωτικότατη και πάλι έχουμε εικονική πραγματικότητα και εκεί. Ναι. Ναι. Άντε, είναι. Νόμιζα είναι πραγματικά. Όχι, ναι. Για πες. Στην ουσία είναι πραγματική ηθοποίηση συγκεκριμένη. Mm. Καταρχήν να πούμε ότι ο James Cameron είναι ο σκηνοθέτης της συγκεκριμένης ταινίας. Τεράστιος σκηνοθέτης. Χρησιμοποιεί πάρα πολύ ο συγκεκριμένος σκηνοθέτης το γέμισμα στα κενά πλάνα με ανύπαρκτους ηθοποιούς. Το ίδιο κάνει και στο Avatar. Χρησιμοποιώντας δηλαδή συγκεκριμένα προγράμματα στον υπολογιστή, κατασκευάζει κομπιουτερικά πλάσματα, τα οποία τα προσθέτει μέσα στην ταινία του. Το Avatar τώρα τι είναι. Είναι ένα σύμπλεγμα εικονικής πραγματικότητας και αληθινής πραγματικής ζωής. Πρόκειται για μία, θα το έλεγα, έναν ύμνο στη φύση κατά κάποιο τρόπο, γιατί δείχνει τη δύναμη της φύσης. Οι ηθοποιοί οποίοι παίζουν στο Avatar, που πραγματικά φαντάζουν εξωγήινοι. Δεν είναι εξωγήινοι. Τι συμβαίνει. Έχουμε πάλι εδώ το motion capture, αυτό που είπα πριν και στο Matrix. Είναι μία συγκεκριμένη τεχνολογία, συγκεκριμένα εφέ, τα οποία σε κάθε άνθρωπο γίνεται λήψη με κάμερες πάρα πολύ ψηλής ανάλυσης. Βρισκόμαστε σε ένα στούντιο που ο καθένας φοράει μαύρη στολή, πάρα πολύ εφαρμοστή, και έχει πάνω τη συστολή φωτεινά προσαρμοσμένα, σαν φωτεινά σημεία θα λέγαμε. Δημιουργείται κατά αυτόν τον τρόπο ένα φωτεινό πλαίσιο γύρω από κάθε ηθοποιό, ο οποίος αυτόματα, μετά από την λήψη της υψηλής ανάλυσης από την κάμερα, περνάει το, ας πούμε, η κίνηση του ηθοποιού, το animation του, σε έναν υπολογιστή, ο οποίος μπορεί να μεταφέρει αυτό που βλέπουμε σε οθόνη μεγαλύτερη ακόμη και 10 φορές. Οπότε έχουμε έναν ηθοποιό, ο οποίος μας κάνει αυτό που θέλουμε και τον βάζουμε όπου εμείς θέλουμε. Πραγματικά μιλάμε για απίστευτη δυνατότητα. Δεν το πιστεύω. Ναι. Ναι. Θα το πιστέψετε στο βίντεο που θα δούμε. Πάμε τώρα να δούμε ένα βίντεο, ναι, το οποίο μας δείχνει τα backstage, θα λέγαμε, από το Avatar. Το πώς δημιουργήθηκε ακριβώς, για να καταλάβετε γιατί ακριβώς μιλάμε. Για πάμε να δούμε. Mocap ready and action! I think the thing that people need to keep very strongly in mind is that this is not an animated film. These actors did not just stand at a lectern and do a voice part, and then animators went off for the next 2 years and created the entire physicality of their performance. The most exciting thing is, it is my performance. This thing walks and talks and acts like me. It's my interpretation. Every nuance, every tiny bit of the performance that you see on the screen was created by the actors. They had to run, they had to leap, they had to fight, they had to do all the things that you see them doing in the film. And that's where the power of the performance comes from. It's not just we're capturing motion, we're trying to capture what's the intent of the actor. Let's go! What CGI technology does is it replaces prosthetics. Actors can now play any character that's designed in the computer without going through hours and hours of makeup. And what we get is their performance coming through the CGI character. Performance captures a technique where you try to capture the performance of an actor and translate it to a digital character. Prior to them even moving out into the performance capture world, we put the actors inside this giant sphere covered with lights, and we could photograph them and study their facial features and try to understand how to design their characters. This is great. And then you put an actor in a suit with markers on the suit. We put you in a spatial volume. Using a lot of cameras all around to record the motions of all the markers. The computer is creating a real-time moving skeleton of you.
from that skeleton, you now can drive a computer-generated character. The intent is to capture the entire performance of the talent. We're recording tons of high-definition reference from all these different angles so that we can really get those subtle nuances. The part that we had to create during the making of this film was the facial image-based performance capture technology that allowed what the actors did to 100% translate to what you see the characters doing. So we came up with this idea that we would actually have a little boom, and on the end of that boom, there'd be a little tiny camera, and it would image the face while the actor was working. What we're trying to do is take what the actor is doing emotionally in any given scene and to translate that into the characters. And we do that by using their muscles. It gives us a way to correspond emotion to what you actually see expressed in the character's face. It was a very, very exciting time where we realized that we had rounded that corner and that we had true human emotion captured and performed by a non-human character. They sent me here to learn your ways. What are you saying, Jake? You knew this would happen? Yes. Basically, you got 190 infrared cameras looking down and there's nowhere to hide, so every take you have to be truthful. I think people expected the actors to find it more difficult, but Roy's doing make-believe anyway, so pretending that nothing is everything is second nature to us. What about this one? Run! Don't run! Run! Definitely run! It takes you back to the old theater days, where you may just have one chair in the middle of your little black box theater, and you have to imagine everything that's going on around it. You've got to just let go of all of the things that you thought was supposed to happen and just do it. And let your imagination run. You get so deep into this world that you start hearing, seeing, feeling Pandora. That happened from day one that I walked on this set. I had to take everything I learned in training and apply it to my first day. It helps you detach from the fact that you're shooting a movie. You're able to really dig into your character. It's not animation. It's capturing the avatar version of Norm. Even though I'm big 9 foot tall and blue, it's got my personality. It's got my soul. That's quite spectacular that a computer-generated image can do that. And that really surprised me. The door has just barely been opened on what's possible with this. One of the things that I'm always going to take with me is the fact that I was a part of a revolutionary experience in Hollywood. Εικονική πραγματικότητα. Άραγε η Ρο. Με αυτά που βλέπουμε έτσι όπως θα κάνουν, υπάρχει περίπτωση τέτοια κατασκευάσματα να κυκλοφορούν ανάμεσα μας? Λοιπόν, εντάξει, το Avatar κανονικά είναι, θα λέγαμε, παρμένο από τον Ινδουισμό, είναι από τη θρησκεία. Και είναι το κατέβασμα του Θεού με ανθρωπόμορφες διαστάσεις στη γη. Αυτό είναι το Avatar. Avatar όμως, γιατί και εμείς οι ίδιοι Avatar είμαστε και έχουμε, είναι, ας πούμε, έχω εγώ ένα προφίλ, μια σελίδα στο Facebook και έχω και μια αντίστοιχη στο Twitter. Η φωτογραφία μου, δηλαδή η παρουσίαση του κάθε χρήστη, του κάθε ατόμου στον ψηφιακό κόσμο, είναι το δικό του avatar. Α, γι' αυτό και δεν μπορούσα να καταλάβω. Χρόνια τώρα, βάλε λέει το avatar σου εκεί πέρα. Ναι, ναι, ναι. Και... αυτό είναι το avatar. Ναι, ναι, αλλά όμως τώρα ξέρεις το αντίθετο. Μια και θυμήθηκα το κυκλοφορούν ανάμεσά μας, μια ταινία φανταστική του John Carpenter, δεν θυμάμαι ακριβώς την τεχνολογία. Κάτι δεκαετίες πίσω, κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Αυτός με ένα ζευγάρι γυαλιά που βρήκε τυχαία σε ένα δρόμο, αν το θυμάσαι το έργο. Φορώντας τα, βλέπει τι κρύβεται πίσω από αυτό που φαίνεται όταν δεν φοράει τα γυαλιά. Δηλαδή, βλέπει μια άλλη πραγματικότητα, ναι. Και είναι κατασκευασμένη, κρυμμένη πίσω από εικόνες. Μιλάμε για 30 χρόνια περίπου πίσω, δηλαδή δεν υπήρχαν υπολογιστές. Αλλά μιλάμε και, στο γερμανικό εξπερσιονισμό είχαμε τέτοια κύματα βέβαια. Βεβαίως, βεβαίως. Με τους φανταστικούς κόσμους. Ναι, άρα λοιπόν τελικά δεν ξέρω αλήθεια πόσο είναι φανταστικοί κόσμοι εκείνοι, πόσο είναι φανταστικός ο δικός μας. Ποιος κόσμος είναι ποιος. Ποιος και τι κατασκευάζουν ποιοι, πώς και γιατί. Λοιπόν, καλά, ας την επαιτίο που είπα προηγουμένως πόσο εικονική πραγματικότητα είναι και αυτή. Έχεις κάτι ακόμα, νομίζω, για το λοιπόν, avatar. Ναι, τι ήθελα να πω, ξέχασα. Λοιπόν, τα avatar. Τα avatar, λοιπόν, χρησιμοποιούν πάρα πολύ τη 3D τεχνολογία.
Πάρα πολύ. Από ό,τι είδαμε, είναι ηθοποιοί οι οποίοι μέσα στο στούντιο κάνουν διάφορα πράγματα τα οποία αυτόματα περνούνται σε έναν υπολογιστή. Και ο James Cameron μετά τα επεξεργάζεται και βγάζει το αποτέλεσμα που θέλει. Αυτό το μαγικό της όλης υπόθεσης είναι ότι λόγω του ότι αποκρυπτογραφούνται οι κινήσεις του προσώπου με κάμερες πάρα πολύ υψηλής ανάλυσης, το avatar συγχέεται ανάμεσα στο εικονικό και στο πραγματικό. Δηλαδή, ακόμη και εμείς που τα βλέπουμε, φαντάζουν αυτά πραγματικά τα εικονικά. Είναι σαν πλάσματα τα οποία υπάρχουν στη γη. Αυτό συμβαίνει γιατί μέσω της, του motion capture, λοιπόν, έχουμε την, πώς να το πω, την αντιστοίχηση αυτή εικονικού πραγματικού κόσμου. Οπότε, ο Κάμερον παίζει με το θεατή και είναι σαν να ξεγελάει το θεατή. Όλες αυτές λοιπόν όλες αυτές οι ταινίες και γενικά οι ταινίες επιστημονικής φαντασίας κλπ. Χρησιμοποιούν το 3D, τη 3D τεχνολογία. Το 3D γενικά το έχουμε στο μυαλό μας πάρα πολύ μπερδεμένο, είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Διαθέτουμε δύο μάτια ο κάθε άνθρωπος. Δεν σε πιστεύω. Θεοθέλοντος. Θεοθέλοντος. Δύο μάτια λοιπόν, κάθε μάτι αντιστοιχεί σε μια δυσδιάστατη εικόνα. Αν κλείσω το αριστερό μου μάτι για παράδειγμα, δεν θα βλέπω το ίδιο όπως έβλεπα και με τα δύο μάτια. Η απόσταση που έχουν τα μάτια λοιπόν μεταξύ τους και αυτό που βλέπουμε με τα δύο μας μάτια, οι δύο δηλαδή δύο διπλές διαστάσεις, δημιουργούν τη 3D διάσταση. Τη διάσταση του βάθους, του χώρου δηλαδή. Γιατί το δυσδιάστατο είναι οι γραμμές, μόνο οι γραμμές κάθετες και οριζόντιες. Αυτό βλέπουμε δυσδιάστατα. Τρισδιάστατο είναι ο χώρος, αυτό μας προστίθεται εξτρά. Η κινηματογραφική λοιπόν αρχή που χρησιμοποιεί το 3D είναι στην ουσία κάνει αυτό που κάνουν τα μάτια μας. Προσπαθεί λοιπόν να μιμηθεί την κίνηση που κάνουν τα μάτια μας και αυτό το οπτικό αποτέλεσμα, προκειμένου να δημιουργήσει 3D ταινίες. Αυτό είναι πολύ παλιά τεχνολογία. Πάρα πολύ παλιά τεχνολογία. Ταινίες, παμπάλια τεχνολογία. Αλλά φτάσαμε καπαλού. Έχουμε φτάσει καπαλού πλέον, γιατί ξεκίνησε από τον επιχρωματισμό, θα λέγαμε, ο οποίος τι είναι. Βλέπεις μια εικόνα μπλε και μια εικόνα κόκκινη, φοράς τα γυαλιά, ας πούμε, για παράδειγμα τα 3D, τα γνωστά, τα παλιά γυαλιά, που είχαν ένα μπλε και ένα κόκκινο φακό, οπότε αυτόματα απορροφούσαν το χρώμα τα μάτια και έβλεπες τη μία εικόνα σε κάθε μάτι. Πλέον αυτό έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και λειτουργεί με δέσμες φωτός, οι οποίες κατευθύνουν το κάθε μάτι σε μία συγκεκριμένη εικόνα. Είναι μια διαδικασία την οποία πραγματοποιεί ο εγκέφαλος στην ουσία. Το πω πολύ απλά, δηλαδή το monitor τελικά φοράει αυτό τα γυαλιά. Αυτό ακριβώς. Ναι. Αυτό ακριβώς. Και okay, ό,τι λες. Αυτό ακριβώς. Ναι, ωραία τα λες. Οι φίλοι μας τώρα ωραία τα ακούν, ίσως ξέρω. Οι ίδιοι πώς μπορούν να κάνουν τέτοια πράγματα. Μετά πάμε αλλού. Ανάλογα με το τι 3D, τι ακριβώς θες να κάνεις σε 3D. Πριν πάμε αλλού, κάτι έχεις να δείξεις, νομίζω. Θα πάμε εκεί που θα με πάτε. Okay. Θα πάμε στο 3D. Πάμε μια βόλτα. Πάμε μια βόλτα στο 3D. Πάμε 3D. Λοιπόν, να πούμε και το 3D καταρχήν ότι συνήθως αυτό που γίνεται πάρα πολύ απλά και εύκολα πλέον είναι το 3D animation. Είναι ένα πράγμα το οποίο πραγματικά μπορεί να μπει σε κάθε σπίτι. Το μόνο που θέλει κανείς είναι να πιάνει το χέρι του, που λέμε. Να σχεδιάζει δηλαδή καλά. Από εκεί και πέρα, το δυσδιάστατο που βλέπουμε στο χαρτί, οι γραμμές δηλαδή, οι κάθετες οριζόντιες, μπορούν πάρα πολύ εύκολα, με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο, αλλά δεδομένου πάντα το ότι κάποιος ασχολείται με το animation και του αρέσει αυτό και ζωγραφίζει, να δημιουργήσει κάτι το οποίο μοιάζει σε 3D. Όχι μοιάζει, είναι 3D. Είναι ανάλογα με τη λήψη πάντα. Μάλιστα. Δηλαδή, αν το χαρτί το δω από εδώ, είναι διαφορετικό από ότι αν το δω από εδώ. Είναι ανάλογα με τη γωνία. Σε δυσδιάστατο. Ναι. Βλέπουμε τρισδιάστατο. Τρισδιάστατο. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Θα πάμε στο βίντεο, το τελευταίο βίντεο, αγαπημένο μου, που σου έχουμε. Το 7ο. Ωραία, το σκόλιο μας. Πώς θα μας σήμερα. Για να δούμε λίγο πώς μπορείς να σχεδιάσεις σε χαρτί, το οποίο μιλάμε για μία επιφάνεια, έτσι. Είναι δυσδιάστατο 3D σχέδιο. Hello, my friends, and welcome to another Tuesday of Tutorial. Today I'll do a drawing in 3D. I start by sketching what will be a deep hole. To get the 3D effect, make sure all the lines inside the hole converge at the point you are looking from. For this, I hold the ruler fixed at the base of the camera, while the other end swings to get the lines in the right direction. To draw a pole which is going to be coming out of the hole, I'll do the same but with a longer tool. And for a sphere, I use a small ball and I mark some dots on the base, the sides and the top.
the top will come all the way over here, looking from the other viewpoint. Uniting the dots, I'll get a sphere, which if viewed from the right viewpoint, it would look like a circle. And I draw a fictitious piece of paper. Inside of this thing, I'm going to make a spying eye. All the time I keep checking through the camera to see how it is looking. In fact, to get the 3D effect, make sure you look through the camera or otherwise close one eye. I start shadowing. I'll say the light is coming from the top left. I do a middle tone for the background, and then I smudge it with the brush. Also going over the piece of paper so that it gets some color. I'll give some shadow to the paper, and with an eraser, I erase the tone on the corner so that it looks like it is lifting. Then with the brush, I darken just by it, so as to give more defect. I repeat the same technique on the other edge. I draw a shadow to the post, and then I smudge it with the brush so that it is a soft shadow. Let's give some volume to this eye. I use a black Prismacolor for the pupil because I want it really dark. And with some blue, I do the iris. This is how it's looking if you watch it from the wrong viewpoint. But from the right one, it starts showing the volume of the 3D. I'm going to erase this part to open the eye a little bit more because I think it looked better. Like this. I go over the size of the post so that it stands out more. I give some reflections and some red capillary. Okay, the final touches to the alien eye. Please let me know what do you think about it. If you enjoyed it, please give it a like and subscribe to my channel. You know where to follow me and where the links are. And I'll see you on Tuesday. Είδαμε τώρα αυτό σε δύο διαστάσεις. Σε δύο διαστάσεις, τρεις διαστάσεις. Το έχουμε δει και σε δρόμους αυτό γίνεται και περπατάς. Ναι, πρόκειται για την άλλη μαγεία των δρόμων, όπως την ονομάζω εγώ, είναι τα γκράφτη. Κάπου ξέρεις, έχω αφήσει το μικρόφωνο. Κάπου αφήσει το μικρόφωνο, ακούγομαι μήπως. Ακόμη. Πρόκειται λοιπόν για τη μαγεία του τα γκράφτη. Χωρίς τεχνολογία δεν γίνεται. τίποτα. Εννοείται. Από τα βασικά τουλάχιστον. Ναι, τα έχουμε δει και σε δρόμους. Περπατάς και νομίζεις θα πέσει ένα πηγάδι και είναι αυτό το πράγμα. Αυτό είναι σχεδιαστικό όμως. Δεν είναι. Είναι σχεδιαστικό όμως το οποίο δεν είναι απλά σχεδιαστικό. Γιατί αν έχεις 50 τέτοιες φωτογραφίες, αυτό στην ουσία είναι και το animation. Είναι αλλαγή, η γρήγορη εναλλαγή των εικόνων. Έτσι λοιπόν, λειτουργούσε ο Disney. Αυτό, Disney. Αυτό είναι ο κινηματογράφος λοιπόν. Πριν γίνει το βίντεο που μετράμε γραμμές κλπ. Μετρούσαμε καρέ στον κινηματογράφο. Ναι. Δηλαδή για να δούμε μια κινούμενη εικόνα χρειαζόταν 24 καρεδάκια φωτογραφίες, δηλαδή σε ένα δευτερόλεπτο. Mm. Η τηλεόραση μας τα κάνει 25.
Θυμάμαι τότε που υπήρχαν οι τυρκέζες, κάτι πανάκριβα μηχανήματα, τεράστια, δεν ξέρω αν τα πρόλαβες. Τα έχω δει μόνο, δεν τα έχω. Δεν είναι μουσιακό πλέον το είδος, αλλά εκεί για να βγάλουμε μια κινούμενη εικόνα, ξέρω εγώ, 20 δευτερολέπτων, μπορεί να τρώγαμε 10 μέρες. Και ήταν καρεδάκι, και εκεί ήταν ο σχεδιαστής. Υπάρχουν περίφημοι παλαιότεροι σχεδιαστές που κάνουν αυτή τη δουλειά. Όπως δεν θυμάμαι κανέναν τώρα. Ναι. Έχουμε αριστούργηματα του Κέλινγκα, ο Ανανιάδης. Ανανιάδης, Ιορδάνης, κορυφαίος και πολυβραβευμένος. Ήταν καρέ-καρέ, σχεδιάζανε οι άνθρωποι όπως λες τώρα. Μόνο που τότε θέλανε εβδομάδες, τώρα κάτι άλλο. Ξέρεις, θυμάμαι και κάτι ακόμα. Ένας φίλος με εξηγούσε κάποτε γιατί προσπάθησα να καταλάβω, να μου εξηγήσει την τρίτη διάσταση. Και μάλιστα μου λέει, γιατί έχεις καταλάβει τις δύο. Και πώς δημιουργούνται αυτά και ποια αντίληψη των διαστάσεων έχουμε. Και μου έκανε το παράδειγμα της τελείας. Mm. Δηλαδή έχουμε ένα διάστατο, λέει, χώρο, ένα χαρτί, είναι λευκό. Λοιπόν, ένα χέρι από την άλλη διάσταση, την τρίτη, έρχεται, κάνει μια τελίτσα και ξαφνικά αυτός που ζει στο δυσδιάστατο κόσμο εμφανίζεται μπροστά του μια τελίτσα. Αυτό τον άγνωστο τρίτης διάστασης τον ονομάζει Θεό ενδεχομένως. Από μηχανής Θεό. Ναι, και βέβαια ο ίδιος τόσο μπαίνει τη διαγράφη αυτή και ξαφνικά πάει, χαίρεται. Λοιπόν, και η ζωή μας σε μια τρισδιάστατη εικονική ύπαρξη που τελικά μπαίνουμε, βγαίνουμε σε κάποια πράγματα τελικά χωρίς να αλλάζει τίποτα. Απλά και μόνο το γεγονός ότι προχωράμε στον δρόμο και είμαστε στο ίντερνετ, είμαστε παράλληλα σε δύο πραγματικότητες. Και τα πιο απλά δηλαδή, να σκεφτούμε πράγματα τα οποία είναι πράγματα που ισχύουν. Είσαι στον πραγματικό κόσμο, περπατάς στον δρόμο για να πας σπίτι σου και έχεις το κινητό σου μαζί και είσαι και στο ίντερνετ σε έναν άλλο κόσμο, σε έναν ψηφιακό κόσμο, ο οποίος μαζί με τον αναλογικό δημιουργούν ένα άλλο πράγμα. Είναι διαφορετικό το να περπατάς στον δρόμο και να κοιτάς τα δέντρα και διαφορετικό το να περπατάς στον δρόμο και να κοιτάς το κινητό σου και να βλέπεις τη σελίδα σου, το προφίλ σου στο Facebook για παράδειγμα. Ακόμη και αυτά τα απλά πράγματα, δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε πολύ μακριά. Από τα πολύ απλά ξεκινάμε. Σου δείχνουν ότι πλέον ο άνθρωπος βρίσκεται παράλληλα σε πάρα πολλούς κόσμους, σε διαφορετικές συχνότητες. Είναι αυτό που λέμε η πέμπτη διάσταση. Δεν ξέρω αν είναι. Σε πολύ βαθιά. Ναι, δεν ξέρω αν είναι αυτό ακριβώς η πέμπτη διάσταση. Πάντως, ξέρω σίγουρα ότι κάθε άνθρωπος εμπλέκεται σε διαφορετικές πραγματικότητες, σε διαφορετικές καταστάσεις. Την ίδια στιγμή. Την ίδια στιγμή. Είναι αυτό που λέω λοιπόν, για να μιλάμε λιγάκι και για σινεμά, γιατί ωραία μας τα λες, αλλά να τα κάνουμε τώρα. Εννοείται. Να τα δείξουμε και στους άλλους. Έτσι, καλή θεωρία. Ότι όταν κάνουμε σινεμά, είτε στον υπολογιστή, είτε στην κάμερα, είτε οπουδήποτε, αυτό που στην πραγματικότητα συμβαίνει, πέρα από τα συναισθήματά μας και τα άλλα που παράγει αυτό που έχουμε μπροστά μας, είναι δύο πράγματα. Είναι εικόνα και ήχος. Δεν γίνεται αλλιώς. Εικόνα και ήχος. Έτσι. Και απλά τον τελευταίο καιρό εικόνα, όχι τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία θα λέγαμε 10 χρόνια, η εικόνα έχει μπει τόσο βαθιά μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, που πραγματικά αυτό που λένε μία εικόνα χίλιες λέξεις είναι πραγματικά κάτι παραπάνω. Προτιμούμε πλέον, και σε αυτή την αρχή βασίζεται και ο κινηματογράφος φυσικά, σε μία εικόνα μπορεί να αποδοθεί ένα νόημα το οποίο μπορεί να μην αποδιδόταν με 1 εκατομμύριο φράσεις. Ασφαλώς ναι. Όταν λοιπόν γράφουμε μία ιστορία για τον κινηματογράφο, αυτό που κάνουμε, γιατί όπως είπα και στην αρχή, το σενάριο δεν είναι λογοτεχνικό έργο, εντάξει. Αυτό που καταγράφουμε είναι η εικόνα και ο ήχος. Μπορούμε δηλαδή να χωρίζουμε τη σελίδα μας στα δύο, εντάξει. Και δεξιά να γράφουμε τι βλέπουμε στον παρόντα χρόνο, τώρα, αυτή τη στιγμή, σαν να είμαστε θεατές μας, έτσι. Και δίπλα γράφουμε αυτό που ακούμε. Ναι. Τι λέει ο ηθοποιός, τι ήχος ακούγεται, τι μουσική θα προσθέσουμε. Και δεν γράφουμε ποτέ, όπως παράδειγμα, το συνέστημα του θεατή, του ηθοποιού. Δηλαδή δεν μπορούμε να γράψουμε στο σενάριο ο ηθοποιός, ο Γιώργος π.χ. αισθάνεται στεναχωρημένος. Γιατί αυτό πρέπει να το δείξουμε. Πρέπει να αποδοθεί βέβαια. Εκεί λοιπόν ξεχνάμε τη λογοτεχνία, γινόμαστε σε χιδέα γραφή, σε εισαγωγικά το χιδέα. Ρεαλιστικά λοιπόν, ο Γιώργος ο συγκεκριμένος ηθοποιός είναι κατσουφιασμένος, είναι σκυμμένος, είναι κακοντυμένος, είναι υδρωμένος. Πληροφορίες που πρέπει να πάρει ο τεχνικός που θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να φανεί αυτό που θέλουμε να παράγουμε. Σίγουρα. Δεν λέμε λοιπόν είναι στεναχωρημένος. Το ίδιο ισχύει κάνοντας και animation βεβαίως. Το ίδιο σενάριο γράφουμε. Έτσι δεν είναι. Ακριβώς το ίδιο ισχύει με τα animation. Απλά με τα animation η διαφορά είναι ότι
εκμεταλλεύονται μια συγκεκριμένη οφθαλμαπάτη, το γνωστό μετίκασμα, το οποίο τι είναι. Ο άνθρωπος, ο εγκέφαλος μάλλον, έχει τη δυνατότητα να διατηρεί ζωντανή στη μνήμη του για το 1 δωδέκατο του δευτερολέπτου την εικόνα την οποία αντιλαμβάνεται. Η εναλλαγή τώρα σκίτσων, όπως έκανε και ο μεγάλος Walt Disney πριν από πάρα πολλά χρόνια βέβαια, η εναλλαγή σκίτσων δίνει την αίσθηση της κίνησης, όλα αυτά είναι ζωγραφισμένα στο χέρι, έτσι. Δίνει την αίσθηση της κίνησης, οπότε στην ουσία το animation είναι μία ψευδαίσθηση, μία οφθαλμαπάτη. Βέβαια πλέον δεν ισχύει αυτό το ζωγραφίζω στο χέρι. Υπάρχουν υπερβολικά πολλά προγράμματα στον υπολογιστή, από τα πιο φτηνά για ερασιτέχνες μέχρι τα πιο ακριβά για επαγγελματίες πια, με τα οποία μπορείς στον υπολογιστή να δημιουργήσεις κομπιουτερικά animation, τα οποία σου δίνουν μικρές ταινίες. Μία από τις οποίες μπορούμε και να παρακολουθήσουμε και στη συνέχεια. Μπορούμε. Ναι, αμέ. Μπορούμε, ωραία, κόσμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μία άλλη πραγματικότητα. Δεν θα πάμε τώρα στην άλλη πραγματικότητα, μάλλον να πάμε. Εδώ γυρώ θυμάμαι τον Ιορδάνη που αναφέρθηκα προηγουμένως. Δηλαδή φαίνεται ακόμα και το κυσικιά του χαρτιού που φωτογραφίζεται. Τα πάντα, καρέ, τα πάντα, καρέ, τα πάντα. Walt Disney αυτά, ναι, Mickey Mouse. Παροχημένη τεχνολογία. Πάρα πολύ παροχημένη τεχνολογία. Ήταν κάτι πάρα πολύ καινούριο βέβαια. Ήταν κάτι το οποίο δόξαση έχει φτάσει εδώ πέρα που έχει φτάσει μετά το όλο σκηνικό, γιατί πλέον δεν έχουμε τα Mickey Mouse. Έχουμε ολόκληρες ταινίες μικρού ή μεγάλου μήκους που βασίζονται στα animation. Και φυσικά δεν είναι ζωγραφισμένο στο χέρι. Δηλαδή δεν έχει πια την αίσθηση του χαρτιού, καμία σχέση. Είναι. Προσυδέζουν περισσότερο στην ανθρώπινη μορφή τα animation παρά σε καρτούν. Μάλιστα. Έχουμε και ταινία γι' αυτό. Το δούμε. Μικρού μήκους, ναι, βέβαια να και να το δούμε. Αρχίζω να γίνουμε άλλη πραγματικότητα. Thank you.
Το τότε και το τώρα. Τι έγινε μέσα από τα λίγα χρόνια που μεσολαβήσανε οι ΡΟΟ από τότε μέχρι τώρα για να έχουμε όλο το κάτι άλλο. Εντάξει, δεν τελειώνει το θέμα. Έτσι. Καλά, δεν τελειώνει με τίποτα. Βλέπουμε ποτέ κάθε χρόνο και καινούργια πράγματα. Ναι, γιατί εκεί είναι το εκνευριστικό. Δηλαδή, δεν προλαβαίνει να μάθει ένα πρόγραμμα, αυτό, να πει κάνουν αυτό, τι ωραία, σου έρχεται ένα άλλο, κάνει ακόμα περισσότερα και μια ζωή μαθαίνουμε απλώ. Δεν κάνουμε. Καλά, η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται να δημιουργήσει ταινία και έργο. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για του σκηνοθέτε οι οποίοι, α πούμε, είναι σε πιο ερατική τεχνική βάση δουλεύουν. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσει μια ταινία σαν το Matrix, σαν το Avatar. Δεν μπορεί κιόλα προφανώ. Όχι, μα κάνουμε Mickey Mouse. Αλλά τα Mickey Mouse είναι πολύ απλά στην κατασκευή και υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα. Αυτό που σα είπα πριν, το iMovie, είναι εξαιρετικό πρόγραμμα. Πραγματικά μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολύ υψηλή ποιότητα βίντεο. Υπάρχει και το Video Maker, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στο ίντερνετ και να το κατεβάσετε φυσικά. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, θα λέγαμε, εφαρμογή με την οποία μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα και από εκεί και πέρα είναι και τα απλά εφέ, τα οποία πραγματικά με μια κάμερα, με μια περιστρεφόμενη βάση που είδαμε για το bullet effect πριν, μπορούν να γίνουν πραγματικότητα με πολύ απλούς τρόπους. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τα πολύ λίγα
και πάρα πολλά ακόμη, τα οποία ελπίζω να σας έχουμε ακόμα και άλλες φορές εδώ στην εκπομπή, να μας δώσεις και άλλες φορές. Αλλά θα ήθελα να μας έρθεις και στα σεμινάρια που κάνουμε πάνω. Βεβαίως και θα σας έρθω. Μια φορά, κάτι να μας πεις, ρε παιδί, να μας δείξεις έτσι και με τα δικά σου τα χέρια πώς γίνονται τα πράγματα. Να ξαναθυμίσω λοιπόν ότι ξεκινάμε εδώ στο zoogla.gr σεμινάρια 24 ώρων τουλάχιστον, τα οποία ολοκληρώνονται με μια ταινία την οποία θα κάνει η ομάδα που θα παρακολουθεί στα σεμινάρια αυτά. Μπορείτε να μπείτε στη σελίδα μας στο zoogla.gr / κάνω σινεμά, στο κεφάλαιο εργαστήρι σινεμά για όλους, να πάρετε ό,τι πληροφορία χρειάζεστε. Οι ομάδες γίνονται μόλις συμπληρωθούν 15 άτομα. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στην εικόνα σας. Κάντε τις κρατήσεις σας για τους φίλους που είναι έξω από την Αθήνα, γιατί των Αθηνών θα γίνονται εδώ σε εγκαταστάσεις του Zoogla, στα πλατό, στο Blue Box, έναν εξαιρετικό χώρο που διατίθεται για τη δουλειά. Οι εκτός Αθηνών, εκδηλώστε τον ενδιαφέρον σας, τηλεφωνήστε μας να συνεννοηθούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε όπου και αν βρίσκεστε, και αργότερα ελπίζω να το κάνουμε και στους ομογενείς κάπου πιο μακριά, προς Αμερική, Γερμανία, Αυστραλία που μας βλέπουν. Και να σας ευχαριστήσω, αφού πρώτα ευχαριστήσω την φίλη μας τη Μυρό. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Για όλα αυτά που δούλεψε αρκετά για να βρει. Νομίζω ήταν εύκολο για σένα. Εντάξει, ήταν εύκολο για μένα γιατί τα έχω ξαναδεί πάρα πολλές φορές και είναι και πράγματα που είναι πάνω κάτω γνωστά. Και είναι και δουλειά σου αυτή, έτσι. Ναι, είναι και. Θα σε διαφωνήσουμε την άλλη φορά. Βέβαια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Κάντε τις δικές σας εικόνες. Ζήστε τις δικές σας ζωές. Αφήστε. Παραμέριστε για λίγο τις εικόνες των άλλων. Διασκεδάστε με τις δικές σας εικόνες, δικές σας ταινίες. Προτείνετε τες. Καλό απόγευμα να έχετε. Θα τα πούμε σε μια εβδομάδα και πάλι. Γεια και χαρά σας.